Ήδη αγαπητοί αδελφοί, μπαίνουμε στο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και γι' αυτό ας εντείνουμε τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε στην αρετή. Και βέβαια δεν είναι μόνο η νηστεία το ζητούμενο στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η αποχή δηλαδή από τις τροφές, αλλά κυρίως και προπάντων είναι η αποχή από την αμαρτία, η κατανίκηση των παθών, έτσι ώστε να απολαύσουμε και την Ιερά Τράπεζα κατά την Αγία ημέρα και λαμπροφόρο της Αναστάσεως του Κυρίου. Γι' αυτό προηγείται η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ώστε να καθαριστούμε και να γίνουμε δεκτικοί της Θείας Χάρης των Αγίων Μυστηρίων, η οποία θα μας προσφερθεί κατά την ημέρα της Αναστάσεως. Και οι Άγιοι Πατέρες όρισαν αυτή την νηστεία ως μία δεκάτη του όλου χρόνου προσφορά στον Θεό. Ξέρουμε στην Παλαιά Διαθήκη που ο νόμος, ο Μωσαϊκός, όριζε το 1/10 των εισοδημάτων τους να το προσφέρουν οι Εβραίοι στον Θεό. Έτσι και εμείς το 1/10 του χρόνου το προσφέρουμε στον Θεό με νηστεία, με προσευχή, με αποχή από την κατάκριση, από την καταλαλιά, από την υπερηφάνεια, από την μεγάλη ιδέα του εαυτού μας, αλλά και βέβαια όχι μόνο τώρα, αλλά και όλο τον χρόνο. Απλώς τώρα αυτός ο χρόνος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα είναι ένα προπονητήριο, έτσι ώστε να πετύχουμε την καθαρότητα και στη διάρκεια όλου του υπόλοιπου χρόνου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει ένα ωραιότατο λόγο, στον οποίο μιλάει για τη συγχωρητικότητα και για την αμνησικακία. Και απευθύνεται σε εμάς και μας λέει, ίσως κάποιοι από εσάς να μην νηστέψετε λόγω υγείας και γι' αυτό θα συγχωρηθείτε. Αλλά δεν θα συγχωρηθούμε εάν δεν νηστέψουμε από την αμνησικακία, αν δεν νηστέψουμε από τη ζήλια, αν δεν νηστέψουμε από το φθόνο, από όλα αυτά τα πνευματικά αμαρτήματα, τα οποία δεν χρειάζονται κάποια συμμετοχή σωματική και δεν μπορεί κανείς να προφασιστεί σωματική αδυναμία. Αν εξακολουθείς να έχεις φθόνο και ζήλια, λέει ο Χρυσόστομος, πες μου τι αποδλογία θα δώσεις στο Θεό, γιατί για αυτά τα ελαττώματα δεν μπορείς να προβάλλεις λόγους σωματικής ασθένειας. Είναι βέβαια έργο της φιλανθρωπίας του Χριστού το ότι η εφαρμογή των σπουδαιότερων εντολών που συνέχουν την πνευματική μας ζωή δεν παρεμποδίζεται από τη σωματική ασθένεια. Δηλαδή οι σπουδαιότερες εντολές δεν εμποδίζονται από την ασθένεια του σώματος που έχουμε πολλοί άνθρωποι, για να μην πούμε όλοι. Αυτές οι εντολές στηρούνται και χωρίς τη σωματική, θα λέγαμε, δύναμη. Μπορεί να μην έχει κανείς σωματική δύναμη, αλλά μπορεί να μην νησικακίσει. Μπορεί να μην ζηλέψει, μπορεί να μην φθονήσει. Επειδή λοιπόν είναι ανάγκη να τηρούμε όλες τις εντολές εξίσου και μάλιστα εκείνη που αναφέρει να μην έχουμε κανέναν εχθρό, να μην αντιπαθούμε κανέναν, να μην μισούμε κανένα, ούτε να αφήνουμε να χρονίζει στην καρδιά μας η οργή και η μνησικακία, αλλά να συμφιλιωνόμαστε αμέσως με τον πλησίον. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ας πούμε λίγα λόγια για αυτή την εντολή. Όπως εκείνος που πορνεύει και βλασφημεί είναι αδύνατον να συμμετάσχει στην Αγία Τράπεζα, είναι αδύνατον να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, έτσι και αυτός που κάνει κάποιον εχθρό του και μνησικακή είναι αδύνατο να μετάσχει στη Θεία Κοινωνία.
Γιατί τι λέει ο ιερέας όταν μας καλεί στη Θεία Κοινωνία? Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Αν δεν έχεις αγάπη έστω και με έναν άνθρωπο στη γη, αν δεν έχεις κάνει ότι εξαρτάται από εσένα για να συμφιλειωθείς μαζί του, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Αν έχεις έχθρα έστω και με έναν άνθρωπο στη γη. Και αυτό είναι πολύ λογικό. Γιατί αυτός που έπεσε στην πορνεία και στη μοιχεία μαζί με την ικανοποίηση της αρχικής επιθυμίας έδωσε τέλος και στην ενέργεια της αμαρτίας. Και αν θελήσει να ανανύψει και να σηκωθεί από την πτώση του αυτή και να μετανοήσει, έχει κάποια παρηγοριά. Και αν μετανοήσει ειλικρινά, μετά από κάποιο επιτίμιο που θα έχει από το πνευματικό του, θα μπορέσει και να κοινωνήσει. Εκείνος όμως που μνησικακεί, τι κάνει? Κάθε μέρα ενεργεί την αμαρτία και ποτέ δεν δίνει τέλος αυτήν. Βασανίζεται συνεχώς με τους λογισμούς της μνησικακίας και της κακίας και του φθόνου και της ζήλιας. Πες μου λοιπόν, ποια συγγνώμη θα έχουμε αφού παραδίδουμε τους εαυτούς μας με τη θέλησή μας σε ένα τέτοιο πονηρό θηρίο? Και πώς θέλεις να είναι πώς θέλεις να είναι προς εσένα ο Δεσπότης Χριστός γλυκής και πράος, όταν εσύ γίνεσαι σκληρός προς τον συνάνθρωπό σου, όταν εσύ δεν θέλεις να συμφιλειωθείς μαζί του, όταν εσύ φυλάγεις την οργή, λες ότι σε έβρισε. Μήπως και εσύ δεν βρίζεις τον Θεό πολύ συχνά και επαναληπτικά? Ίσως όχι με λόγια, καμιά φορά και με λόγια, αλλά κυρίως με τις πράξεις σου ή και με τους λογισμούς σου, τους άτοπους. Και πώς είναι δυνατόν να εξισώνεται ο δούλος προς τον Δεσπότη? Ή πώς μπορείς να βρίζεις εσύ ο δούλος τον Δεσπότη, τον Κύριό σου? Ας αφήσουμε το ότι μπορεί να σε έβρισε ο σύνδουλός σου επειδή εσύ πρώτος τον αδίκησες. Αυτό δεν το λες. Παρ' όλα αυτά όμως, εσύ οργίστηκες εναντίον του και ξεχνάς ότι και εσύ βρίζεις τον Δεσπότη Χριστό, ενώ εκείνος δεν σε έχει αδικήσει σε τίποτε, ούτε σε έχει βλάψει, αλλά αντίθετα σε ευεργετεί καθημερινά. Προσπάθησε να καταλάβεις ότι αν μέτραγε ο Θεός όλα εκείνα τα σφάλματά μας που διαπράττουμε προς Αυτόν, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε ούτε μία ημέρα. Γιατί λέει ο προφήτης Δαβίδ, εάν ανομίας παρατηρήσεις, εάν Κύριε, Κύριε παρατηρήσεις και εξετάσεις με αυστηρότητα τις ανομίες μας και δεν τις παραβλέψεις, ποιος μπορεί να βαστάξει το βάρος της δικαιοσύνης σου, ποιος θα φανεί δίκαιος και καλός και ενάρετος μπροστά σου και άξιος της βασιλείας σου? Και ας αφήσω όλα τα άλλα όσα γνωρίζει η συνείδηση του καθενός, τα οποία δεν τα ξέρουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά τα γνωρίζει μονάχα ο Θεός. Και ας σταθώ στα φανερά και ομολογημένα αμαρτήματα. Αν μας ζητηθεί λόγος για όλα αυτά, ποια συγχώρηση θα βρούμε? Αν, για παράδειγμα, εξετάσει ο Θεός τη ραθυμία που δείχνουμε την ώρα της προσευχής και την τεμπελιά και το ότι ενώ στεκόμαστε μπροστά Του και Τον παρακαλούμε, δεν του αποδίδουμε ούτε την ευλάβεια και την τιμή που αποδίδουν οι δούλοι στους κυρίους τους ή οι στρατιώτες στους άρχοντες ή οι φίλοι στους φίλους τους. Ποια άραγε συγχώρηση θα έχουμε? Γιατί όταν συζητάς με τον φίλο σου, το κάνεις με κάθε προσοχή. Τον προσέχεις τι σου λέει, του μιλάς προσεκτικά, μετράς τα λόγια σου. Όταν όμως προσεύχεσαι στο Θεό και τον παρακαλείς για τα αμαρτήματά σου και ζητά συγχώρηση για τα τόσο μεγάλα σου πλημελήματα, πόσες φορές δεν το έκανες με ραθυμία, με απροσεξία, με τεμπελιά, με αμέλεια, και πόσες φορές δεν έφυγε ο νου σου και γύριζε σε άλλα πράγματα άσχετα. Και ενώ είσαι γονατισμένος μπροστά του, αφήνεις τον νου σου να πλανάται σε διάφορα μέρη της αγοράς και του σπιτιού σου, και οι προσευχές που λέει το στόμα σου είναι άσκοπες και μάταιες. Και αυτό δεν το παθαίνουμε μια και δυο, αλλά πολλές φορές. Αν λοιπόν τούτο μόνο ήθελε να εξετάζει ο Θεός, άραγε θα λάβουμε συγχώρεση?
άραγε θα μπορέσουμε να απολογηθούμε. Εγώ πάντως, λέει ο Ρος Χρόστομος, δεν το γνωρίζω. Τι θα γίνει άραγε αν ο Κύριος φέρει στην κρίση κατά τη Δευτέρα του παρουσία μπροστά μας τις κακολογίες και τις κατηγορίες τις οποίες καθημερινά λέμε ο ένας για τον άλλον και τις ανάρμοστες κρίσεις και επικρίσεις και κατακρίσεις με τις οποίες κατακρίνουμε τον πλησίον μας χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος αλλά το κάνουμε μόνο και μόνο επειδή είμαστε φιλοκατήγοροι και μεμψίμηροι. Τι θα μπορέσουμε τότε να απολογηθούμε και να πούμε και αν εξετάσει τα περίεργα βλέμματά μας και τις πονηρές επιθυμίες που έχουν έρισμα την καρδιά μας αφού πολύ συχνά αποδεχόμαστε αισχρούς και ακάθαρτους λογισμούς οι οποίοι με τη σειρά τους προέρχονται από τα απρόσεκτα και χωρίς νύψη βλέμματά μας. Πόση καταδίκη θα επιφέρουμε στην ψυχή μας αν πάλι μας ζητήσει λόγο για τις ύβρις, γιατί καθώς λέει ο Κύριος, αυτός που θα πει με μίσος και κακία τον αδελφό του βλάκα, θα είναι ένοχος και άξιος για τη γέννα του πυρός. Με ένα βλάκα θα πεις πάμε στην κόλαση. Έτσι λέει ο Κύριος, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του και δεν μπορείς να τον αποκαλείς έτσι και να τον περιφρονείς. Αν το εξετάσει και αυτό ο Θεός, άραγε θα μπορέσουμε να επινοήσουμε κάτι τυποτένιο ή υπερβολικό για να το φέρουμε ως δικαιολογία. Επίσης, αν εξετάσουμε την καινοδοξία που μας καταλαμβάνει όταν προσευχόμαστε και νηστεύουμε ή όταν δίνουμε ελεημοσύνη και την ερευνήσουμε, άραγε θα μπορέσουμε να σηκώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Για τους δόλους πάλι που εξηφαίνουμε ο ένας προς τον άλλον, άλλοτε με το να επαινούμε τον αδελφό όταν είναι παρόν και να του συμπεριφερόμαστε σαν να είναι φίλος και άλλοτε όταν είναι απόν να τον κατηγορούμε. Άραγε θα μπορέσουμε να σηκώσουμε τις κολάσεις για όλη αυτή τη συμπεριφορά μας, την διπλοπρόσωπη, την υποκριτική. Τι να πω τώρα για τους όρκους, τι να πω για τα ψέματα, για τις επιορκίες, για τους θυμούς τους άδικους, το φθόνο που τρέφουμε για αυτούς που είναι επιτυχημένοι, οι οποίοι δεν είναι εχθροί αλλά φίλοι μας. Τι να πω για το ότι αισθανόμαστε χαρά όταν οι άλλοι υποφέρουν και θεωρούμε παρηγοριά της δικής μας συμφοράς την ξένη δυστυχία. Να συμβαίνει και αυτό, αδερφοί μου, δυστυχώς. Και λέει κανείς, πώς έχω τέτοια πράγματα μέσα μου. Μάλιστα, έχουμε όλα αυτά τα κακά μέσα μας και πολλές φορές τα ικανοποιούμε, συγκατατιθέμεθα σε αυτά. Επίσης, αν μας ζητηθεί ευθύνη και για την αμέλεια που μας κυριεύει και δεν προσερχόμαστε στις συνάξεις της Εκκλησίας, στις ακολουθίες, στις ομιλίες, στις θείες λειτουργίες, τι θα απολογηθούμε, αλλά και στις συνάξεις της Εκκλησίας όταν προσερχόμαστε, ενώ πολλές φορές ο Θεός μας μιλεί μέσω των αναγνωσμάτων, των προφητικών, των ευαγγελικών, εμείς προτιμάμε πολλές φορές να πλανόμαστε με το νου μας αλλού ή ακόμα μερικές φορές και να συζητάμε με το διπλανό μας για πράγματα άσχετα. Αν λοιπόν όλα αυτά, όλα τα άλλα τα παραλείψει ο Θεός και θελήσει μόνο για αυτή την αμαρτία μας να μας ζητήσει λόγο, θα έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Μήπως νομίζεις ότι είναι μικρό το αμάρτημα αυτό? Αν θέλεις να το εννοήσεις το μέγεθός του, εφάρμοσέ το στους ανθρώπους και τότε θα καταλάβεις τη σημασία του. Τόλμησε, ενώ σου μιλάει ένας άρχοντας ή μάλλον κάποιος φίλος σου που είναι κάπως επίσημος, να τον αφήσεις και να μιλάς με τον υπηρέτη του. Τότε θα διαπιστώσεις τι αλόκοτο πράγμα είναι αυτό που κάνεις στο Θεό. Γιατί αν αυτός είναι κάποιος από τους σπουδαίους και τους επίσημους, θα απαιτήσει και την τιμωρία σου για την προσβολή που του έκανες. Ο Θεός όμως, αν και υβρίζεται κάθε μέρα με ύβρις και περιφρονήσεις μεγαλύτερες από αυτές και όχι από ένα και δύο και τρεις ανθρώπους αλλά σχεδόν από όλους μας, μας ανέχεται και μακροθυμεί όχι μόνο για αυτά αλλά και για άλλα πολύ χειρότερα από αυτά. Όλα αυτά τα αμαρτήματα που ανέφερα
λέει ο Ρωσόστομος, είναι ολοφάνερα και παραδεκτά από όλους. Και όλοι μας πέφτουμε σε αυτά. Υπάρχουν βέβαια και άλλα αμαρτήματα, τα οποία τα γνωρίζει η συνείδηση του καθενός. Αν όλα αυτά τα αναλογιστούμε και τα εννοήσουμε, έστω και αν είμαστε οι πιο σκληροί και οι πιο ομοίοι από όλους τους ανθρώπους, επειδή θα διαπιστώσουμε το πλήθος των αμαρτιών μας, από το φόβο και την αγωνία μας, ούτε καν θα μπορέσουμε να θυμηθούμε την ύβρη που μας έκαναν οι άλλοι αδελφοί μας. Αναλογίσου τον πύρινο ποταμό, το σκουλίκι το φαρμακερό, την φοβερή κρίση, στην οποία όλα θα είναι γυμνά και εντελώς ξεσκεπασμένα. Κατάλαβε το αδελφέ, ότι όσα από τα αμαρτήματά μας είναι τώρα κρυμμένα θα αποκαλυφθούν την ημέρα εκείνη της κρίσεως. Αν λοιπόν συγχωρήσεις τα αμαρτήματα του πλησίου σου, τα δικά σου τα αμαρτήματα, τα οποία πρόκειται να αποκαλυφθούν τότε, όλα θα διαγραφούν από εδώ και θα φύγεις από αυτή τη ζωή χωρίς να σε συνοδεύει κανένα αμάρτημα από όσα έκανες, αφού φυσικά βεβαίως τα ομολογήσεις, τα παραδεχθείς και μετανοήσεις και εξομολογηθείς για αυτά. Αλλά κι αν ακόμα εξομολογηθείς, αν δεν συγχωρέσεις τον αδερφό σου, πάλι αυτά δεν εξαλείφονται. Αν όμως εξομολογηθείς και συγχωρέσεις, τότε σβήνεις όλα αυτά και κατά την ημέρα της κρίσεως αυτό το βίντεο, θα λέγαμε, δεν θα παίξει μπροστά σε όλο τον κόσμο, γιατί θα είναι κενό το βίντεο της ζωής σου, της αμαρτωλής. Ώστε λοιπόν παίρνεις περισσότερα από όσα δίνεις. Χαρίζεις κάτι ελάχιστο που σου χρωστάει ο αδελφός σου που σε αδίκησε και παίρνεις τη διαγραφή του πολύ μεγαλύτερου χρέους σου που έχεις απέναντι στο Θεό. Γιατί είναι αλήθεια ότι πολλές φορές έχουμε υποπέσει σε αμαρτήματα τα οποία κανένας άλλος εκτός από μας δεν τα γνωρίζει. Έπειτα, αν σκεφτούμε ότι την ημέρα της κρίσεως θα σταθούν τα αμαρτήματά μας μπροστά στα μάτια όλων, σε αυτό το κοινό θέατρο όλης της οικουμένης, πονάμε και υποφέρουμε περισσότερο από όσο θα υποφέρουμε στην κόλαση, διότι μας πνίγει και μας τύπτει η συνείδηση και η ντροπή τότε θα είναι τεράστια. Αλλά και αυτή την τόσο μεγάλη ντροπή, τα τόσα αμαρτήματα, την τόσο βαριά κόλαση, είναι δυνατό να τα πετάξουμε από πάνω μας με το να συγχωρήσουμε τα αμαρτήματα του αδερφού μας. Πράγματι δεν υπάρχει τίποτε πιο σπουδαίο και πιο μεγάλο από την αρετή της συγχωρητικότητος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θέλεις να μάθεις τη δύναμη αυτής της αρετής? Αν σταθούν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ, λέει ο Θεός, ενώπιόν μου, για να ζητήσω συγγνώμη για το λαό, δεν θα διατεθεί η ψυχή μου ευμενός προς αυτούς. Δεν θα τους ακούσω, λέει ο Θεός. Ακόμα και αν παρακαλέσουν για τον λαό που αμαρτάνει, ο προφήτης Μωυσής και ο δίκαιος κριτής ο Σαμουήλ. Αλλά όμως, αυτούς που δεν μπορούσαν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ να τους απαλλάξουν από την οργή του Θεού, έχει τη δύναμη να τους απαλλάξει αυτή η εντολή, δηλαδή η συγχώρηση του πλησίον. Αν συγχωρήσεις δηλαδή το πλησίον, κάνεις κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο προφήτης Σαμουήλ, ο προφήτης Μωυσής και ο Σαμουήλ, να σε απαλλάξει από την ενοχή των πτεσμάτων σου. Το κάνει η συγχώρηση του πλησίον σου. Γι' αυτό σε εκείνους που είπε τα προηγούμενα λόγια, συνεχώς τους νοθετούσε λέγοντας, «Ας μην έχει κανείς από σας νησί κακία στην καρδιά του, εναντίον του αδελφού του, και την κακία του διπλανού του, ας μην τη συλλογίζεται ο άνθρωπος». Δεν είπε μόνο συγχώρησε την κακία, αλλά ούτε στο μυαλό σου να την έχεις, ούτε να τη σκέφτεσαι. Συγχώρεσε κάθε είδους οργή, εξαφάνισε την πληγή, γιατί ενώ σου φαίνεται ότι με το να κρατάς νησί κακία εκδικήσε τον αδελφό σου, στην ουσία βασανίζεις τον εαυτό σου. Και σαν άλλο δίμιο έχεις βάλει μέσα σου το θυμό να σου ξεσκίζει τα σπλάχνα. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο μαρτύριο, αδελφοί μου, από τη μνησικακία, από την οργή κατά του πλησίον. Νομίζεις ότι βλάπτεις τον άλλον, αλλά ξεσκίζεις τα σπλάχνα σου, τον εαυτό σου.
όπως οι μανιακοί και οι παράφρονες δεν μπορούν ποτέ να χαρούν τη γαλήνη και την ησυχία, έτσι και αυτός που μνησικακεί και έχει εχθρό, ουδέποτε έχει ειρήνη, επειδή συνεχώς οργίζεται και αυξάνει καθημερινά τη ζάλη των λογισμών του. Συνεχώς θυμάται τα λόγια και τις πράξεις του εχθρού του και αποστρέφεται υπερβολικά εκείνον που το λείπησε. Γιατί λοιπόν να υποφέρουμε τέτοια βάσανα και τέτοια κόλαση? Στα αλήθεια, κι αν ακόμα δεν είχε προαγγελθεί κόλαση σε όσους έχουν καταληφθεί από το πάθος της μνησικακίας, και μόνο αυτό το μαρτύριο που υποφέρει ο μνησίκακος εδώ, σε αυτή τη ζωή, θα ήταν αρκετό για θα έπρεπε να τους κάνει να σταματήσουν. Όμως τόση είναι η παραφροσύνη μας, ώστε πολλές φορές δεν είμαστε διατεθειμένοι να συγχωρήσουμε, ούτε ακόμα και κατά την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Δυστυχώς τόσο πολύ πορώνεται ο άνθρωπος και η συνείδησή του. Ας βάλουμε λοιπόν μια καλή αρχή τώρα στην αρχή της Μεγάλης Σαρακοστής και ας κάνουμε αυτό που δεν χρειάζεται κόπο σωματικό. Ας μάθουμε να συγχωρούμε αμέσως μέσα από την καρδιά μας όλους τους αδελφούς μας, οτιδήποτε και αν μας κάνουν. Και τότε θα καταλάβουμε ότι η αδικία είναι το ωραιότερο πράγμα. Όταν κανείς μας αδικεί δηλαδή, μας κάνει την πιο μεγάλη ευεργεσία. Γιατί μας δίνει την προϋπόθεση και τη δυνατότητα, αν τον συγχωρήσουμε από καρδιάς, να συγχωρηθούμε και εμείς για τα πολύ μεγαλύτερα δικά μας αμαρτήματα. Και έχει καθιερώσει η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, αυτόν τον εσπερινό της συγγνώμης στην έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, έτσι ώστε να αρχίσουμε το στάδιο αυτό των αρετών του αγώνος του σωματικού και του πνευματικού με καθαρότητα καρδίας μακριά από κάθε μνησικακία. Έτσι και εγώ λοιπόν ταπεινά θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη και από μέρους μου και εξ ονόματος και της αδελφότητάς μας για οτιδήποτε σας στενοχώρησα, σας λύπησα ή σας αδίκησα ως άνθρωπος και παρακαλώ να εύχεστε να μας δώσει ο Θεός δύναμη και υπομονή και σταθερότητα, έτσι ώστε να είμαστε ένα πνεύμα όλοι μαζί μέσα στην Εκκλησία και να μην υπάρχει ποτέ ούτε κακία, ούτε φθόνος, ούτε ζήλια, ούτε κακοί λογισμοί από κανέναν και προς κανέναν και να ζούμε έτσι τη Βασιλεία του Θεού από εδώ. Καλή και μεγάλη Τεσσαρακοστή και καλή Ανάσταση σε όλους. Τώρα θα πούμε το διευχόν και μετά θα πάρετε μια μικρή ευλογία, μια εικόνα της Παναγίας ως βοήθεια για τον αγώνα της Μεγάλης Σαρακοστής. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.